Thank you.
στόμα είναι αυτό, ρε. Let's go!
Όχι, όχι. Τι έγινε? Δίκαιο το αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο το σκορ. Στο πρώτο ημίχρονο μπήκαμε πολύ αγχωμένοι και υπερεκτιμήσαμε προφανώς τον αντίπαλο. Κάναμε ατομικά λάθη πάρα πολλά στον χώρο της άμυνας. Στο δεύτερο ημίχρονο καλυτερέψαμε λίγο την εικόνα μας. Πιέσαμε λίγο περισσότερο τον αντίπαλο, αλλά πάλι δεχτήκαμε τον γκολ. Το δεύτερο, το οποίο πάλι είναι από ατομικό λάθος, το πληρώσαμε και πιστεύω ότι δίκαιο είναι το αποτέλεσμα. Γιατί πήγε η μπουδιασμένη ομάδα στο πρώτο ημίχρονο?
Αυτό, εντάξει, εύκολα το λέμε, δεν ξέρω γιατί, λίγο το άγχος. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, τελείωσε ένα παιχνίδι, δεν το βάζουμε κάτω, συνεχίζουμε, θα είμαστε καλύτεροι και θα πάμε καλύτερα. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές για την προσπάθεια που κάνανε. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του ΑΟΛ, γιατί είναι μια στερική ομάδα και έχω περάσει από εκεί. Εύχομαι να έχει καλή συνέχεια. Ήταν ένα ντέρμπι, νομίζω, με τα όλα του. Εγώ νομίζω ότι είμαστε σε διαστήματα αρκετά καλοί. Χάσαμε ορισμένες ευκαιρίες παραπάνω από τον άλλο, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα για μένα. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι. Το αφήνουμε πίσω. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, είναι δεύτερη αγωνιστική. Έχει δρόμο πολύ το πρωτάθλημα. Εμείς θα προσπαθήσουμε κάθε Κυριακή και κάθε Σάββατο να κερδίζουμε και να ευχαριστήσω και τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο. Πού οφείλεται η αστοχία των ποδοσφαιριστών? Η αστοχία των ποδοσφαιριστών μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους και σε όχι καλή μέρα των ποδοσφαιριστών, σε βεβαιασμένες ενέργειες, σε αστοχία, ίσως και λίγο ανικανότητα, λίγο απ' όλα. Θα ήθελα να αφιερώσω την νίκη στον Σταύρο του Μπινιέρη, το φίλο μου. Έχουμε κοντά μας τον Νίκο τον Διπλό, ο οποίος χρειάστηκε να αγωνιστεί δεύτερο ημίχρονο. Θα ήθελα ένα σχόλιο καταρχάς, πώς είδες τον αγώνα? Προσπαθήσαμε, δώσαμε το 100% ότι μπορούσαμε να κάνουμε. Δυστυχώς δεν πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε να πάρουμε. Θα κοιτάξουμε μετά για το επόμενο παιχνίδι. Για τη συμμετοχή σου? Προσπάθησα, έκανα ακριβώς ό,τι μου είπε ο προπονητής. Από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα δεν μας έκανε τη χάρη. Συνέχεια, πώς τη βλέπεις? Θα συνεχίσουμε να προπονούμαστε πολύ δυνατά, όπως κάνουμε. Και θα πάμε σκληρά για το επόμενο παιχνίδι να το νικήσουμε και να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Δημήτρη Τσατσόπουλε, συγχαρητήρια για την επιτυχία. Ένα σχόλιο για τον αγώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να είχαμε διευρύνει λίγο παραπάνω το σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Χάσαμε κάποιες κλασικές ευκαιρίες με τον Μυριώτη. Στο δεύτερο ημίχρονο συνεχίσαμε τον ίδιο ρυθμό. Πήραμε ένα βαντάζ 2 τερμάτων. Εντάξει, το παιχνίδι πήγε καλά για εμάς. Όταν ισοφαριστήκαμε, όταν βάλανε αυτό το γκολ, λίγο έπρεπε να κρατήσουμε και το αποτέλεσμα. Δόξα Θεώ, πήγαν όλα καλά. Κάτι για τον γκολ του δικό σου? Σίγουρα δεν είναι ότι πιο εύκολο να σκοράρει την ομάδα που σε ανέδειξε, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο και είμαι πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Η συνέχεια? Η συνέχεια, η ομάδα ξέρει τους στόχους, πάει για το πρωτάθλημα. Να συνεχίσουμε το σερί που έχουμε ήδη ξεκινήσει τους 2 τελευταίους αγώνες. Πρώτο Θεός να είμαστε πρώτοι και η ομάδα να πετύχει το στόχο της που είναι άνοδος στη Γάμα Εθνική. Ήρθε στην ομάδα λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Πώς είναι το κλίμα? Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχουν πάρα πολλοί έμπειροι παίχτες. Είμαστε όλοι μία ομάδα. Ξέρουμε ότι κάποιος θα μείνει εκτός γιατί είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες. Όμως αυτό δεν μας πτωεί. Συνεχίζουμε ομαδικά σαν μια οικογένεια. Κύριε Πρόεδρε, πρώτο τέρμι της χρονιάς. Σπουδαία επιτυχία για την ομάδα. Συγχαρητήρια σε όλους. Νομίζω ότι κερδίσαμε ένα από τα φαβορί του πρωταθλήματος, το Λουτράκι. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Όλος ο κόσμος ευχαριστήθηκε. Έχει αρκετό κόσμο το γήπεδο. Ευχαριστήθηκε η ομάδα. Είχε πολλές τελικές. Ήμασταν και άτυχοι. Νομίζω ότι το σκορ μας αδικεί το 2-1. Θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερο. Φοβηθήκατε καθόλου κάτι τη διάρκεια του παιχνιδιού? Πάντα. Πάντα. Όταν η μπάλα, ξέρετε, τιμωρεί όσους κάνουν ευκαιρίες, συνήθως τους τιμωρεί. Εμάς ευτυχώς δεν μας τιμώρησε σήμερα. Κερδίσαμε. Είμαστε χαρούμενοι. Συνεχίζουμε όμως. Είμαστε μόνο στη δεύτερη αγωνιστική και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια και να είμαστε εμείς οι πρωταθλητές και να ανέβουμε στη Γάμα Εθνική. Η νίκη αυτή σας ανοίγει περισσότερο τα φτερά? Σίγουρα είναι και θέμα ψυχολογίας πλέον. Κερδίσαμε ένα από τα φαβόρι του πρωταθλήματος, όπως σας είπα. Νομίζω ότι αυτό μας δίνει ακόμα τη μεγαλύτερη δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια, να συνεχίσουμε τις προπονήσεις, να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Γιατί η ομάδα σίγουρα μπορεί να γίνει καλύτερη και να παίξει ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο. Εντάξει, έγινε ωραίο παιχνίδι από δύο πολύ καλές ομάδες. Νομίζω ότι είμαστε εμφανώς καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο. Βάσει των ευκαιριών, χάσαμε τεράστιες ευκαιρίες και στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στο δεύτερο. Μεταξύ 50 και 60-65 ισορρόπησε ο ΑΟΛ, πιστεύω. Προσπάθησε να επιτεθεί χωρίς να κάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Ευτυχήσαμε, εμείς κάναμε σε μια αντεπίθεση το 2-0 και δεχτήκαμε ένα γκολ, νομίζω αστείο θα έλεγα, κατά τη γνώμη μου. Όλα κατά τη γνώμη μας όμως. Πολύ ωραία. Όλα τα γκολ μπαίνουν, όλα τα γκολ σώνονται. Νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι, δίκαια επικρατήσαμε και συνεχίζουμε για το στόχο μας.